Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η τριήμερη απεργία των φαρμακοποιών. Στον Άφλιον δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα, αφού το ένα φαρμακείο που διανυκτερεύει καλύπτει τις τοπικές ανάγκες, σε αντίθεση ωστόσο με την πόλη του Άργου, στην οποία λόγω του αυξημένου πληθυσμού προκαλείται συνωστισμός και ο κόσμος αναγκάζεται μέχρι να εξυπηρετηθεί να περιμένει υπομονετικά στις ουρές. Για δεύτερη ημέρα παραμένουν κλειστά τα φαρμακεία της Αργολίδας, τα οποία έχουν κηρύξει τριήμερη απεργία. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Να τονίσουμε ότι σε όλη την Αργολίδα αυτή τη στιγμή ανοιχτά είναι τρία φαρμακεία για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες. Ένα στο Άργος, ένα στο Ναύπλιο και ένα στην περιοχή της Ερμιονίδας. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν και στην αφίσα που έχει κυκλοφορήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αργολίδας, αναφέρεται: φίλε ασφαλισμένε, ο φαρμακοποιός βρίσκεται δίπλα σου μέρα και νύχτα για να σε στηρίξει στα προβλήματα υγείας σου. Είναι ο επιστήμονας που απευθύνεσαι με το παραμικρό πρόβλημα υγείας. Σου δανείζει το φάρμακο που χρειάζεται και το πληρώνεται από το ασφαλιστικό του ταμείο με πολλούς μήνες καθυστέρηση. Αυτόν τον ρόλο επιθυμούν να γκρεμίσουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία σου και την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Στον αγώνα μας αυτόν σε χρειαζόμαστε συμπαραστάτη, αναφέρεται στην αφίσα που έχει κυκλοφορήσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αργολίδας. Να τονίσουμε ότι οι κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών δεν σταματούν εδώ, αφού έχουν εξαγγείλει απεργίες και για την ερχόμενη εβδομάδα. Εξυπηρετείται πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Ίσως να έχουν πάρει τα φάρμακά τους από το Δευτέρα, Τρίτη, οπότε το είχαν ακούσει ότι θα έχουμε απεργία. Και έτσι η ροή είναι κανονική. Δεν υπάρχουν ουρές όπως ούτε ουρές υπάρχουν. Τίποτα. Η εξυπηρέτηση των κόσμων είναι πολύ καλή. Συνηθισμένο Σάββατο. Σε αντίθεση με τον Άφλιο, όπου ένα φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου, των κατοίκων της πόλης, στο Άργος μια πόλη βέβαια πολύ μεγαλύτερη, εξυπηρετώντας και τα γύρω χωριά, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο. Στα φαρμακεία υπάρχει αρκετός κόσμος και ουρές περιμένουν αρκετά λεπτά μέχρι να εξυπηρετηθούν. Δύο ώρες, έτσι. Μάλιστα. Χάλια, αδιόρθωτα αδερφέ. Μα δεν είναι χάλια τώρα. Ένα ολόκληρο άλλο 50.000 κάτι και να είναι ένα φαρμακείο. Είναι η απεργία όμως. Και απεργία και λοιπόν τι θα γίνει δηλαδή. Καλά κάνει που τα ανοίγει τα επαγγέλματα. Να σου εξηγήσω γιατί. Για να ανοίξουν κι άλλα να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Κι άστα εκείνα που λένε ότι τάχα που τα πάνε, πάνε τα φαρμακά. Κάτι τα πάνε. Εγώ αυτό ξέρω. Όπου υπάρχει περισσότερο μαγαζά, περισσότερες τέχνες, είναι πιο κάτω παζάρι. Λοιπόν, για μας, για να βολεύεται ο κόσμος. Επιτρέπετε τώρα να περιμένεις δύο ώρες εδώ και ο άλλος πες ότι έχει καρδιά, έχει αυτό. Δηλαδή τι θα πάει, αναπαύσεως σαν τους γιατρούς που κλείνουν ραντεβού μετά από τρεις μήνες. Λοιπόν, μαύρα χάλια! Πολύ ωραία! Καμιά ωρίτσα. Τα φάρμακα ήταν ανάγκες, έπρεπε να τα πάρετε. Σίγουρα. Για να κάθεσαι εδώ στην ουρά, να πει ότι έχεις ανάγκη. Αυτά. Ωραία, εντάξει, εξυπηρετηθήκαμε. Όλα καλά.